Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτή θα είναι μια ξεχωριστή επίδειξη κομματιών από την καλοκαιρινή κολεξιόν της Mirror Mirror 2023, όπου πρωταγωνιστεί η αφεντιά μου και ο σκύλος μου, ο οποίος σήμερα το είδε να το παίξει λίγο τρέλας. Λοιπόν, σήμερα κατάλαβα ότι αντί να κάθεσαι και να κλαίγεσαι επειδή δεν έχεις κάποιον να σε τραβήξει βίντεο, αντί να παρακαλάς τα παιδιά σου, τα σκυλιά σου, έχει σοβαρό πρόβλημα, ναι. Τώρα ένα από τα τελευταία κόλπα που κάνει το σκυλάκι είναι να το παίζει ότι πονάει το πόδι του. Κάτσε να δούμε το πόδι σου το έχει βρει. Τι έχει το πόδι σου βρει? Τίποτα δεν έχει το πόδι σου. Το άλλο το πόδι, θυμάσαι ποιο πόδι πονάς? Όχι. Λοιπόν. Κάθεσαι εκεί, ο σκύλος του αν της επίδειξης μόδας κάθεται. Κάθεσαι εκεί πέρα, είσαι σε μία κατάσταση, πονάς το πόδι σου. Αυτό είναι το πόδι, ναι. Αυτό είναι το συγκεκριμένο πόδι που πονάς. Οκ. Κάθεσαι εδώ και θα γίνεις καλά. Σε λίγο. Λοιπόν, είμαι μόνη μου στο σπίτι. Επιτέλους το κορίτσι μου μετακόμισε στο δικό του σπίτι. Και έχω το σπίτι για μένα και το σκυλάκο. Έχει από το πρωί που κάνω δουλειές εδώ στο σπίτι, που προσπαθώ να συναρμολογήσω αυτή την κάμερα, που προσπαθώ να συναρμολογήσω το stand της κάμερας. Οπότε σου λέει, δεν μου δίνει σημασία αυτή, ας βρω κάτι για να μου δώσει σημασία. Έλα εδώ, κάτι βλέπω στο πόδι σου, Έλα εδώ. Έλα εδώ να δούμε τι έχει το πόδι σου. Έλα εδώ, όπως βλέπετε, χρησιμοποιούμε και τα καινούργια μας μικρόφωνα, τα οποία είναι φορητά και βρήκα και τρόπο να τα συνδέσω στην κάμερα. Και τώρα βλέπετε απλώς την βεράντα μας, αλλά εμείς είμαστε μακριά. Έλα δούμε το πόδι σου, τίποτα. Πίσω στο πλάνο. Λοιπόν, το φόρεμα αυτό είναι Mirror Mirror. Είπαμε, Λάκη, η Mirror Mirror είναι μια ελληνική εταιρεία. Θεσσαλονικιώτικη. Οι κοπέλες στη Θεσσαλονίκη, η Αλέκα Ιωσηφίδου και οι υπόλοιπες, φτιάχνουν αυτά τα ρούχα μόνες τους. Και τώρα φοράω το φουστάνι που φόρεσα όταν παρουσιάστηκα για λίγο στην εκπομπή της κυρίας Μαρίας Μπακοδήμου στο Sky. Την εκπομπή, γεια σου. Εσύ σου στον Αλέξη τότε, δεν θυμάσαι. Θυμάμαι ότι την προηγουμένη, τι λέω. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτή είναι η επίδειξη 8 εξαιρετικών κομματιών που μου έχει στείλει η ελληνική βιοτεχνία ρούχων Mirror Mirror από τη Θεσσαλονίκη για να σας τα δείξω. Με βλέπετε τώρα με ένα φόρεμα, το οποίο ήταν το φόρεμα που επέλεξα από τα 8 κομμάτια που μου έστειλαν. 7 φορέματα και έναν ντεπιέ. Το ντεπιέ θα το αφήσω και το τέλος. 2 κομμάτια δηλαδή, φούστα μπλούζα. Όταν είχα έρθει την τελευταία φορά στην Αθήνα, το Μάιο, μου είχε στείλει Αλέκα, λέω, στείλε κανένα φουστάνι να φορέσω που θα πάω στην κυρία Μπακοδήμου, και μου στείλε 8. Και το προηγούμενο βράδυ, πρωτού εμφανιστώ στην εκπομπή της κυρίας Μπακοδήμου, φορούσα τα ρούχα, τα έβγαζα φωτογραφίες και τα στέλνα στην κόρη μου, τα στέλνα στη φίλη μου τη Μαρία, να μου πούν ποιο να φορέσω. Είχαν όλοι διάφορες απόψεις, αλλά εγώ ήθελα το φουστάνι αυτό. Γιατί θεωρώ πως το φουστάνι αυτό είναι κολακευτικό, κολακευτικό. Τονίζει το γεγονός ότι έχω μια κάποια μέση, εφαρμόζει καλά στον μπούστο, και επίσης έχει πολύ ωραία πλάτη και είναι και πολύ ωραίο ύφασμα. Είναι ένα ύφασμα πολύ δροσερό, σαν βαμβακερό είναι. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι βαμβακερό. Θα σας γελάσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα φουστάνια της Mirror Mirror και γενικώς τα ρούχα της Mirror Mirror φτιάχνονται από Ελληνίδες, για τις Ελληνίδες, σε διάφορα μέγεθη. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το μέγεθος Α. Είναι για έτσι πιο νταρντανούλες κοπέλες, για πιο γεματούτσικες, όπως είμαστε εμείς. Και αυτό το φουστάνι ήταν το αγαπημένο μου. Ήταν αυτό το οποίο επέλεξα συνειδητά να φορέσω στην εκπομπή. Τι σας λέει αυτό το φουστάνι? Και τα μανίκια είναι πολύ ωραία. Τώρα, αν είχαμε εδώ μια Κυριακή,
ή καμιά από αυτές τις κοπέλες που ξέρουν από μόδα, θα μας έκαναν και το ανάλογο σπικάζ. Αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε κάμερα man, δεν έχουμε κάμερα woman και δεν έχουμε και κάμερα dog. Ευτυχώς έχουμε ένα dog, δηλαδή ένα σκύλι, το οποίο κάθεται ήσυχο. Το είδατε αυτό το φουστάνι. Στην περιγραφή του βίντεο θα σας έχω όλες τις πληροφορίες για το από πού μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το φουστάνι και αυτά που θα σας δείξω, αλλά και άλλα πολύ ωραία κομμάτια τα οποία έχει βγάλει η Mirror Mirror, ελληνική βιοτεχνία, από γυναίκες για γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη. Πάω να φέρω το επόμενο. Πάω. Εσύ μείνε εδώ. Σε παίρνει η κάμερα. Το επόμενο λοιπόν είναι ένα εκπληκτικό φουστάνι, το οποίο όσοι βρίσκεστε στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και ήσασταν στο διαδικτυακό σεμινάριο μέσω Zoom, το πρώτο που έγινε το Σάββατο 3 Ιουνίου 2023, θα με είδατε να το φοράω. Ήμουνα μεταξύ αυτού του φορέματος και του άλλου για την εκπομπή της κυρίας Μπακοδήμου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αυτά τα δυο ωραιότατα άνθη. Είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εδώ, βλέπετε εδώ φοράω το φορητό μικρόφωνο. Είναι ψηλόμεσο, άρα για όσες έχουν κοιλιά, για όσες έχουμε κοιλιά, δεν μας πιέζει στην κοιλιά και νομίζω ότι είναι και κομψό. Αυτό ίσως να είναι νούμερο Β. Είμαι σίγουρη. Λάκη, για δες την ετικέτα, για έλεγξε να δούμε τι νούμερο είναι. Τώρα θα πω μέσα και θα σας πω τι νούμερο είναι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Mirror Mirror, στην περιγραφή του βίντεο, όλες οι πληροφορίες για τα σημεία πώλησης των ρούχων. Και υπάρχει και η σελίδα Mirror Mirror Plus στο Facebook, με την αδερφή της Αλέκας που την έχει, που έχει και το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και που το είπαμε, αλλά θα το κάνουμε όχι τώρα, γιατί δοκίμασα τώρα για να κάνουμε αυτό το cocktail party ή τη συνάντηση, το meet-up στη Mirror Mirror Plus στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα λείπει η ιδιοκτήτρια, θέλει να είναι και αυτή, οπότε μόλις επιστρέψει θα το κανονίσουμε μέσα στους επόμενους μήνες να το κάνουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα και τα μανίκια του μου αρέσουν. Αυτό το φόρεμα είναι ελαστικό το ύφασμα, δεν είναι βαμβακερό ή τύπου βαμβακερού υφάσματος. Είναι ελαστικό και είναι, νομίζω είναι πολύ ωραίο και για εξόδους και για γάμους και θα πάμε σε κάνα παρτιλάκι, θα πάμε σε κάνα κλαπ. Να το βάλουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και λατρεύω τα λουλούδια. Τώρα θα σας πω και τι νούμερο είναι αυτό. Θα σας πω. Τι μέγεθος είναι το φουστάνι αυτό. Λοιπόν, το φουστάνι αυτό είναι μέγεθος α. Λοιπόν, το επόμενο φουστάνι, Λάκη, είναι 6x6. Κοίτα τι ωραία λεπτομέρεια δε έχει εδώ πέρα, κοίτα. Είναι λαμέ, κάνει και αυτό για κλαπ. Πότε θα πάει μαζί σε κλαπ. Αυτό το επόμενο φουστάνι μου αρέσει πάρα πολύ, είναι απλό. Εννοείται ότι είναι σούπερ άνετο, σούπερ όμως. Μ' αρέσει που γυμνώνεται όμως, έχει εδώ... Αν ήμουν λίγο πιο καλλιτεχνική, θα έδαινα πιο καλλιτεχνικό τον κόμπο, αλλά είπαμε, εγώ είμαι λίγο τσούμπαλη, αλλά αυτό το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάποια θα το βάζει και με ζώνη. Μπορεί. Δεν ξέρω, πάντως είναι... Τρουάκαρ, είναι 3/4 το μήκος, δεν είναι ακριβώς μακρύ. Είναι πάλι από ελαστικό ύφασμα. Το μαύρο μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ versatile χρώμα, δηλαδή ένα χρώμα που μπορείς να το φορέσεις παντού. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φούξια βε, το οποίο κάνει τη διαφορά. Ναι. Τώρα, σας είπα, δεν έχω εδώ την κάμερα woman μου. Ευτυχώς. Και αν την είχα, θα μου έβγαζε και μία φωτογραφία, αλλά μπορώ να ποζάρω τώρα εδώ στο βίντεο και να ποζάρω και έτσι και μετά να βάλω screenshots. Παινία τέχνας κατεργάζεται, Λάκη. Όταν δεν έχεις κάποιον να σε τραβήξει, αυτό τραβιέσαι. Πάμε για το φουστάνι. Λοιπόν, αυτό το φουστάνι τώρα είναι το all time favorite της κόρης μου από ρούχα της Mirror Mirror. Επέμενε πάση θυσία να το φορέσω αυτό στην Πακοδή μου. Τι λέω, παιδί μου. Εγώ προτιμώ κάτι πιο εφαρμοστό, κάτι που να μου κόβει μέση. Με μου λέει, δεν ξέρεις εσύ από αυτά. Είναι η τελευταία λέξη της μοδός. Και είναι αλήθεια ότι τα νεαρά τα κορούτσια τα φοράνε αυτά τα ριχτά. Τα φοράνε και είναι πολύ ωραίο ύφασμα. Θα τολμήσω να πω ότι είναι λινό από πάνω, χωρίς να είμαι σίγουρη. Και βισκός.
Είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ δροσερό. Είναι το νούμερο Β, αλλά έκα άνετα χωρούσα και στο Α. Αλλά δεν φταίσαι εσύ, φταίω εγώ που σου είπα ότι καταπάχυνα. Άνετα φορούσα και στο Α, είναι το νούμερο Β. Είναι ένα φουστάνι με τρία χρώματα. Και παρόλο που κάποιος είχε πει κάποτε ότι οι παχές δεν φοράνε ρίγες, ορθογόνες, πώς τις λένε αυτές τις ρίγες, εγώ νομίζω ότι μια χαρά μπορούμε να τις φορέσουμε. Και αυτό το φουστάνι είναι από τα Mirror Mirror. Τώρα θα φορέσω ένα φουστάνι λάκι το οποίο θα είναι bursting in colors. Θα είναι γεμάτο χρώματα. Κάθεσαι εκεί και έρχομαι. Το μάθες το κόλπο τώρα. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Λοιπόν, αυτό το πανί, Αλέκα, είναι φοβερό. Αυτό το φουστάνι είναι λίγο jungle, είναι λίγο mumble. Κοίτα τι ωραία χρώματα έχει λάκι, ψυχεδελικά. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Το ύφασμα του είναι ατσαλακωτό. Δεν τσαλακώνει με τίποτα. Για μένα νομίζω είναι πολύ μακρύ, αλλά τα νεαρά τα κορίτσια τα φοράνε τα μακρά τα φουστάνια, τα μακριά τα φουστανιαλάκι. Και κάνουν και πόζες. Για το Instagram. Το σκυλί δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη βιντεοσκόπηση. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο φουστάνι, πλήμα φόρεμα που λένε. Το πλένε και είναι στεγνό. Στεγνώνει αμέσως. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα και νομίζω ότι η γραμμή του κολακεύει τα σώματά μας, Λάκη. Τα σώματά μας τα καμπυλωτά. Αυτό το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ. Το ύφασμα του είναι βισκός, νομίζω βισκός είναι, είναι εξαιρετικά δροσερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το άνοιγμα στους ώμους. Και είναι size A αυτό, είναι νούμερο Α. Μ' αρέσει αυτό. Λάκη, εσένα τι σου λέει αυτό το φουστάνι, σ' αρέσει? Λάκη! Λάκη, δεν είσαι και πολύ συμμετοχικός σε αυτό το βίντεο. Ωραίο δεν είναι? Και είναι ωραίο το άνοιγμα στους ώμους και πίσω. Εμείς οι γεματούλες έχουμε να δείξουμε στο πάνω μέρος του σώματος κάποια κάλλη και στο κάτω μέρος ενώ στα πόδια, γέννηγε. Αποφεύγουμε να εκθέτουμε κοιλίες και γοφούς και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα, όσοι ήσασταν στο πρώτο ψυχολογικό εργαστήρι, ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι στην Αθήνα, θα το αναγνωρίζετε. Είναι το φόρεμα που φορούσα εκείνη τη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει ένα πολύ ωραίο υφασμαλάκι μου, το οποίο έχει και ελαστικότητα, αλλά είναι και δροσερό. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ το σχέδιο και το print. Και επίσης θέλει ελάχιστο, αν όχι καθόλου σίδερο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Και είναι νούμερο Α. Και επανέρχομαι με το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι το ντεπιέ που σας έχω υποσχεθεί. Είναι μπλούζα με παντελόνα. Εξαιρετικά δροσερή και η παντελόνα και η μπλούζα. Ίσως εγώ να χρειαζόμουν ένα λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπλούζας, γιατί βλέπετε έχουμε κυλίτσα. Αλλά είναι πολύ ωραίο και έχει αυτή την πολύ ωραία λεπτομέρεια εδώ με τα κουμπάκια στο γιακάκι. Κοιτάξτε πόσο καλοραμένο είναι. Στις λεπτομέρειες φαίνεται η καλλίγραφη. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Φυσικά το καλοκαίρι δεν συνηθίζω παντελόνι να φοράω με μπλούζα. Όμως έχει κυρίες οι οποίες εργάζονται σε γραφεία και τους βολεύει το παντελόνι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή επιλογή. Τι λες, Λάκη, να δείξουμε και ένα φουστάνι? Η Αλέκα μου είχε ξαναστείλει ρούχα το αρχής Φεβρουαρίου και έχει ένα φουστάνι το οποίο είναι από τη χειμερινή κολεξιόν, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ σεξι και θα το φορέσω να κλείσω με αυτό, ναι, γιατί έτσι είμαι, ανάποδη. Βγάζω το καλοκαιρινό και βάζω το χειμερινό τώρα, πάω. Γεια σας, χαίρετε. Είμαι εγώ η ανάποδη που αποφάσισα να κλείσω το βίντεο για την καλοκαιρινή κολεξιόν της Mirror Mirror για το 2023 με το φουστάνι από την χειμερινή κολεξιόν μου στείλαν το Φεβρουάριο. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν το έχετε δει σε βίντεο.
Το είχα φορέσει όταν είχα κάνει μια ομιλία στη Χένκελ Ελλάδος στην Αθήνα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Δηλαδή θα μπορούσα να με δω και σε γάμο με αυτό το φουστάνι, θα μπορούσα να με δω και σε μπουζούκια, άσχετο που δεν πάω, σε διασκέδαση. Μ' αρέσουν όμως πάρα πολύ αυτά τα φορέματα τα οποία είναι σταυρωτά. Πώς τα λένε αυτά, ρελάκι? Και βλέπετε είναι ασφαλές. Δεν είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αλέκα και όλα τα κορίτσια από τη Mirror Mirror που με δίνουν. Φιλιά!